Μια μεγάλη
άλλη τομή που κάναμε, η οποία και αυτή δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά είναι κάτι που θα διευκολύνει τα διοικητικά συμβούλια στο μέλλον, είναι ότι κάναμε μια αλλαγή έτσι, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον τραπεζικό ή τον τραπεζικό επαγγελματικό που έχει ο Σύλλογος, έτσι ώστε να μην είναι μόνο από τα μυαστική όπως τα λέμε τώρα, αλλά να μπορούμε να ανοίξουμε και η banking και ενδεχομένως να βγάλουμε και μια κάποια χρεωστική κάρτα και να μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές. Να μπορούμε δηλαδή, ας πούμε, να πάρουμε μια εκδρομή κάπου να μιλάει, να μπορούμε μέσω τράπεζας να πληρώσουμε τον άνθρωπο αυτόν εκεί που θέλει να κλείσουμε την εκδρομή και να μην ψάχνουμε μέσω άλλων τρίτων προσωπικών ανθρωπιακών να καταθέσουμε τα χρήματα. Να γίνεται κανονικά, μέσω του συλλόγου. Μάλιστα την Παρασκευή μάθαμε ότι δημιουργείται πλέον ένα μητρό πραγματικών δικαιούχων που αυτό τι έχει να κάνει, μπορεί να ενδιαφέρει κάποιο από εδώ. Όταν υπάρχει μια εταιρεία ή μια τέλος πάντων οντότητα η οποία έχει αφημί προσωπική, αλλά σε αυτήν από κάτω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τα δικά τους αφημί, θέλει το κράτος να φτιάξει ένα μητρό στο οποίο να λέει ο σύλλογος με αφημί τάδε έχει πρόεδρο αυτόν, γραμματέα αυτόν και ταμεία αυτών, έτσι, ή μία ΑΕ, μία ΟΕ, πρέπει να ξέρει το κράτος ποια είναι τα αφημεία κάτω από τα οποία έχουν σχέση με το οντότητα του φορολογικού. Το κράτος να ξέρει αυτό το αφημείο, ο σύλλογος, ας πούμε, προηγουμένο, τι κινήσεις κάνει. Το προβάλλει τα... όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε όπως παλιά, όπως το 82, να πληρώνουμε έτσι. Πρέπει να τα κάνουμε πολλά πράγματα μέσω της τράπεζας. Και αυτό μας δυσκολεύει τώρα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους κάναμε την αλλαγή της τράπεζας. Ένας εξυγχρονισμός. Γιάννου, πες λίγο την πορεία. Δεν έχουμε φτάσει που είμαστε σήμερα στην πορεία. Η πορεία λοιπόν είναι ότι είμαστε στο τέλος. Δηλαδή τώρα απλά περιμένουμε να δημοσιευτεί το καταστατικό και να κατατεθεί στην πόλη στο πρωτοδικείο. Οπότε πλέον είναι αυτό. Έχουμε περάσει από πολλές διαδικασίες. Σε ό,τι προκάνει όλα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Είναι χρονοφόρο. Τελειώνει. Όποτε είναι ολοκληρωμένο, θα σας το πούμε. Έτσι, αλλά οι λόγοι ήταν αυτοί. Εντάξει, δηλαδή ήταν κάποια πράγματα στο καταστατικό τα οποία ας πούμε μας κρατούσαν λίγο πίσω. Φανταστείτε ότι κάναμε αυτή την εκδρομή που πήγαμε στο νησμό. Έτσι, εκεί μαζευτήκανε τρία πούλμα. Εντάξει. Φανταστείτε δηλαδή 40 επί 3, πόσα άτομα ήταν τελικά. 150 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι είναι 150 άτομα να πάρουμε τα χρήματα έναν από όλους αυτούς και να τους απαντάμε και να τους κάνουμε αυτή. Είναι δύσκολο. Οπότε μετά ας πούμε λέγαμε ότι δεν μπορώ να κάνω άλλη δρομή, λέτε το πράγμα ας πούμε είναι δύσκολο. Οπότε λοιπόν από αυτό είχαμε υπολογίσει από πέρσι ας πούμε και έπρεπε να γίνει ξεκινώντας από την συνέλευση του Αυγούστου, γιατί τότε είναι που αποφασίζουμε όλα αυτά τα πράγματα, ξεκινήσαμε από τότε όλες τις διαδικασίες με δικηγόρο που έχει και κόστος αυτό. Είναι γύρω στα 500 ευρώ θα πάει αυτή τη δουλειά. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Εντάξει, άρα η εξέλιξη είναι αυτή. Το δεύτερο πράγμα που θα θέλαμε να σας πούμε είναι για τα πράγματα που είδατε κάποια από αυτά και κάναμε το okay. Εκτός από τις εκδηλώσεις λοιπόν, που πήγαν όλες ωραία, εκτός και αν έχει κάποια διαφωνία που μπορεί όποιος θέλει να πει την άποψή του, δώσαμε λίγο βάση παραπάνω και σε αυτό το διάστημα που έρχεται να δώσουμε λίγο παραπάνω βάση στον εξοραϊσμό. Άρα, πέρσι κάναμε κάποιες ας πούμε, παρεμβολές, ας πούμε,
φτιάξαμε ένα ψυγείο. Βάλαμε ένα ψυγείο στην παραλιακή, το οποίο το γεμίσαμε καταρχήν με βιβλία και βάλαμε ένα πολύ απλό κανόνα του στυλ ότι όποιος θέλει μπορεί να αφήνει ένα βιβλίο και να παίρνει ένα από αυτά που βρίσκεται μέσα. Αυτό είδαμε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία, έτσι, και θέλουμε του χρόνου να βάλουμε και κάποια ακόμα, ώστε να πιάσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο, να βάλουμε ένα στην αρχή της σκιάς, ένα στο τέλος και ενδεχομένως άλλο ένα εδώ, δεν ξέρω ό,τι πείτε και εσείς άρα. Ψάχνουμε να δούμε κάτι ψυγείο θαλασμένο. Δεν θέλουμε. Άμα έχετε λοιπόν πειδή το κανένα ψυγείο, θα μπορείτε να καταφέρουμε το ψυγείο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που κάναμε που νομίζω δεν πέτυχε καθόλου ήταν ότι είπαμε να βάλουμε κάποιες λαστρούλες πάνω σε αυτά τα φωτιστικά που δεν μας αρέσουν, ώστε να ομορφύνουμε λίγο την παραλιακή. Τα βάλαμε τις κλάστρες, στην αρχή κάποιοι κλέψανε κάποιες. Εγώ το σκέφτομαι ψηλά οι κλάστρες και δεν μπορούσα να τις. Ένα πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι ήταν ψηλά οι κλάστρες, γιατί είχαμε και εμείς το δίλημα. Άμα τις βάλουμε χαμηλά θα τις κλέβουμε, άμα δεν τις βάλουμε ψηλά θα είναι δύσκολο να κλέψουμε. Τελικά κλέψανε κάποιες, όσες κλέψανε αρκετές. Έτσι, αλλά τελικά το πρόβλημα ήταν το μεγαλύτερο το πιστεύω. Σας άρεσε όμως αυτή σαν ιδέα, δηλαδή. Καταφέρουμε να βάλουμε στο διάδοχο τώρα. Δηλαδή όχι αυτά, αυτά είναι σε αυτήν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν συμφωνείτε να βάλουμε πάλι γλαστρούλες, να είναι λίγο πιο χαμηλά, έτσι, και να είναι κάτι πιο ανθεκτικό. Ναι, εντάξει. Υιοθετήστε και εσείς μια γλαστρούλα, υιοθετήσετε μια γλαστρούλα και σε τι ύψος θέλετε να το βάλουμε αυτό. Στο δικό μου και στο δικό μου πολύ. Είναι γλάστρες και σε αφορτήσετε. Τι γλαστρούλες, να ξεραίνω τι γλαστρούλες, βάλτε κάτι άλλο. Είπαμε να βάλουμε κάποια φυτά τα οποία είναι πιο ανθεκτικά. Τι άλλο να βάλουμε. Πιο ανθεκτικό. Να σε κρυάσουμε. Να μην ξέρετε τι ψηλά είναι ή χαμηλά είναι. Να πω κάτι. Μόλις πιάσεις εσύ το τελείωσε. Να πω κάτι. Τις κλάσμες που είναι από ένα διακοσμίδι μας, αλλάξαμε το όνομα, βάλαμε φυτά τέτοια το οποίο δεν χρειάζεται και το βάζουμε όλο μας. Νομίζω ο καθένας μας, εάν του αρέσει, δεν θα το κάνει αυτό. Δηλαδή μια γλαστρούλα και να μην έχει στο μυαλό του κάτι παραπληκτικό. Άρα υιοθετούμε μια γλαστρούλα. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε να καταλάβετε και το είπε και πολύ ωραία τώρα η Εφη, έτσι, είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουμε μπορεί να είναι μια ιδέα κάποιου μέλους ή κάποιου που ξεκινάμε, αλλά τελικά και να συντηρηθούν και να δημιουργήσουν. Θα προσπάθησα από όλοι. Οπότε, κάποιοι λέγανε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος που έχει γίνει κάτι τέτοιο ότι αυτά τα φροντίζει ο Δήμος. Εμείς δεν θέλουμε να τα φροντίζει αυτά ο Δήμος. Έτσι δεν θέλουμε δηλαδή να απασχολούμε τον Δήμο. Αλλά εκεί που είναι το πιο απλό είναι και τέτοια τα μοναρχία. Εδώ απέναντι την έχουμε φροντίζει αλλά... τα δικά του πότε δεν όταν και εμείς πηγαίνουμε μια. Τώρα να πει ο καθένας ποιο θα είναι αυτό που θα αναλάβει την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να αναλάβει. Δεν το κάνουμε. Ναι. Μην βλέπετε μια ευθύνη πάνω σε αυτό που σας λένε, αλλά όταν κάνετε μια βόλτα ας πούμε, στην παραλιακή, μπορείτε ας πούμε, να έχετε στο μυαλό σας. Θα μιλήσω για την πόρτα, γιατί δεν υπάρχει πόρτα στην παραλιακή. Έφυξε θέμα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Και περιμένω. Γι' αυτό είναι και ο Βλάσης εδώ πέρα και δηλαδή, εγώ προσωπικά στην παραλιακή, ειδικά όπως δεν κάνω για πόρτα. Σας κάνω και πεζοδρόμιο. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ωραία. Οπότε λοιπόν η ιδέα είναι ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα, άρα ωραίο, το συνεχίζουμε. Είναι ένα ανθεκτικό πράγμα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει μία γλάστρα, κάνει 5 ευρώ ή 6 ευρώ νομίζω γλάστρα, να μας δίνει το τέτοιο, να τη βάλει όπου θέλει ή να μας πει, ξέρεις, πήρα μία γλάστρα, άμα για να πάρει και εκεί πέρα θέλω να τη βάλει, ξέρω εγώ, ή κάπου να το κάνουμε. Έτσι δεν χρειάζεται δηλαδή. Εντάξει, να βάλετε ό,τι θέλετε, να μοντήσετε ό,τι αγκλάστα θέλετε.
μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας ότι όταν πάμε μια βόλτα, παίρνουμε και ένα μπουκαλάκι νερό και φορτίζουμε μια γλάστρα. Δηλαδή, έτσι με απλό τρόπο, αυτά τελικά θα συντηρηθούν. Εντάξει. Αν τους βάλουμε πιο χαμηλά. Πάντως, πιο χαμηλά δεν θα είναι. Δηλαδή, σπάει λίγο πριν. Ναι, είναι θέμα ήλιας. Τα μαγαζιά είχαν πει και όντως, άμα δείτε οι γλάστρες που είναι κοντά στα μαγαζιά, συντηρηθήκαν καλύτερα. Οι γλάστρες που ήταν από το ρίζο και πέρα, τις πήρανε. Το τρίτο λοιπόν πράγμα, το οποίο και τώρα πριν την συνάντηση μου είπατε πολύ, είναι η ανακοινώσεις, να μαθαίνουμε τι γίνεται. Κάποιοι μαθαίνουν επειδή θέλουν να μαθαίνουν και βρίσκουν τον τρόπο να μαθαίνουν, επειδή ας πούμε έχουν και Facebook και Twitter. Κάποιοι έχουν το email. Προσπαθούμε και εμείς να φτιάξουμε έναν τρόπο να σας στέλνουμε τα email να μαθαίνετε. Κάποιοι δεν έχουν καμία σχέση με το internet, φτιάξαμε αυτό. Δεν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα, τα βάζουμε σε μέρη που είναι. Που ξέρουμε ότι όταν τελειώσει η εκδήλωση, εδώ η Μαρία, ας πούμε, θα πάρουμε μια φίστα και ξέρουμε ότι όταν τελειώσει η εκδήλωση, η Μαρία θα την κάνει. Δεν θα την βάλουμε στην κολόνα και θα γίνεται αυτό που γίνεται το καλοκαίρι. Πολλές κολόνες είναι εδώ πέρα σαν τύπο και σε όλο το Δήμο και έτσι, φτιάξαμε, πήραμε και την άδεια από το Δήμο και όλα και φτιάξαμε ένα σπιτάκι που το βάλαμε λίγο μετά τη γέφυρα, το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει πλήρως, αλλά θα το κάνουμε το, οπότε εκεί πέρα, κάτσε γιατί. Οπότε εκεί πέρα λοιπόν θα βάλουμε τις ανακοινώσεις και επίσης είναι το στόμα με στόμα, είναι ένα μικρό χωριό εδώ πέρα, έτσι. Κάθε ένας, όταν νομίζει ότι αυτό που λέμε είναι σημαντικό, μπορεί να το διαδίδει και να το λέει στον άλλο. Δηλαδή, δεν είναι ότι ας πούμε εγώ πρέπει να πω σε 100 άτομα από το σύνολο κάθε φορά που κάνουμε την ανακοίνωση στα 10 μαγαζιά που είναι εκεί στο φούρνο, πάλι βρίσκεται κάποιος που λέει εγώ εδώ. Άρα λοιπόν πάντα θα βρίσκεται. Και στην τηλεόραση να το βάλεις, ανακοίνωση διαθέσεις. Πάντα θα υπάρχει. Και εγώ λέω λοιπόν ότι εδώ πέρα είμαστε ένα μικρόφωνο και είμαστε λίγοι. Αυτοί λοιπόν που είμαστε, να διαδίδουμε αυτή την κατάσταση. Και να το μαθαίνουμε. Αυτό είναι το τελευταίο. Εντάξει, κάτι τι άλλο. Ναι. Πάμε λοιπόν παρακάτω, στα προσεχώς λοιπόν. Έτσι. Είπαμε ότι εμείς έχουμε βάλει τώρα μια εκποθέσεις που είναι να μην μας στήριξη προς το μέλλον, προς κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε για εξοραϊσμό. Έτσι. Ίσως γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν βοηθούσε πολύ σε τέτοια πράγματα, έτσι, και αναλάβαμε εμείς την πρωτοβουλία να κάνουμε τα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Ο Σύλλογος μετά έχει και τέτοιες ιδιότητες στο καταναλωτικό του, έτσι, και κάνει τέτοια πράγματα εξοριστικά. Εντάξει, οπότε τώρα συνεργαζόμαστε και με τον Δήμο και με τον Βλάστρο, τον Πρόεδρο. Έχουμε δύο βλάστρες τώρα. Βλάστρες ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος. Ο Σούρνος και ο Πρόεδρος. Και ευχαριστούμε και την Ελίνα τη Μενούνου που είναι αντιδήμαρχος πρωθυπουργός του Δήμου μας και εδώ φυσικά. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα σε συνεργασία με τον Δήμο, κάνοντας τι, εκφράζοντας ας πούμε την άποψη των κατοίκων της Σουγιάς για το τι θα θέλαμε να είναι η Σουγιά. Δεν είμαστε αυτοί που θα το κάνουν, έτσι θα το κάνει και ο Βλάσιος Σούρνος, θα το κάνει και ο Δήμος. Όλοι μαζί λοιπόν και οι τρεις αυτοί, αν συμφωνήσουν, τότε κάτι θα το χωρίσει και θα γίνει. Έτσι, η σκέψη μία πρόκειται να κάνουμε, γιατί πήγαμε και κάναμε συνάντηση με τον Βλάσιο Τζιώτο και μας είπε θέλω να μου πείτε ένα
θέλετε να κάνετε ώστε αυτό το ένα να προσπαθήσουμε, είναι λίγο να αναδείξουμε το χώρο του σταθμού. Το όραμά μας για το χώρο του σταθμού είναι να γίνει κάπως όπως ήταν παλιά, δηλαδή να είναι ένας χώρος που να είναι σαν ένα πάρκο και λόγω και των καινούργιων δεδομένων να γίνει το πάρκι ανεβαίνοντας τον δρόμο πηγαίνοντας την εκκλησία, αριστερά να γίνει ένα πάρκι. Εντάξει, τα μεγάλα έργα αυτό είναι περισσότερο. Αυτό το πράγμα που γίνεται Ιούλιο και Αύγουστο εδώ είναι Αυτά λοιπόν είναι λοιπόν κάποιες γραμμές οι οποίες από εκεί και από ένα σημείο σταματάει ο σύλλογος, δεν μπορεί να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις. Έτσι ο σύλλογος προσπαθεί να πει ότι αυτό θέλουμε. Εντάξει. Και κάποια στιγμή ξεκινάει και ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΑΣ, με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία πάλι, και ο Δήμος. Έτσι. Άρα, ο Δήμος, η προηγούμενη κοινωνική αρχή, έτσι, νίκιασε το χώρο εκεί. Νίκιασε το χώρο από μετά το σπιτάκι του Σαλόν, μέχρι και το πάρκι. Και το νίκιασε ως πάρκι. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε το δεξιά κομμάτι να γίνει πάρκο και το αριστερά κομμάτι να γίνει πάρκο. Και συμφωνούμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Εμείς οι πολίτες. Και επίσης ένα δρομάκι που υπάρχει και κατεβαίνει εκεί στην πλατεία που είναι πάνω από το ποτάμι, να ενοποιηθεί ώστε να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου στο πάρκι και είτε να κατεβαίνεις από τους Φοίνικες, είτε να κατεβαίνεις από εδώ. Όταν φτιάχναμε την πλατεία τότε, είχαμε αφήσει αναμονές με την προοπτική να ενώσουμε το δρόμο από πάνω και να γίνει ένας περιφερειακός δρόμος να περνάει να φτάνει πέρα, όπως συνεχίστηκε και φτιάχνει μέχρι φτάνει το Θαλερίτικο ποτάμι. Το έχει το Καθαρομέρι, τώρα το Θαλερίτικο. Και να γυρνάει. Εγώ έφυγα μετά, η δημοτική αρχή μετά έφτιαξε κάτι πτυχία. Είναι δηλαδή σχέδιο να το κάνουμε αυτό, να το σκεφάσουμε το λίγο υπερψωμένο, ούτως ώστε να περνάει και αυτοκίνητα. Τώρα περνάνε πεζοί, κατεβαίνουν κάτι, πηγαίνουν στην πλατιούλα, κατεβαίνουν να πάνε και να πάνε. Αν εκεί το σκεφάσουμε από πάνω και περνάνε και αυτοκίνητα, θα είναι καλύτερο. Γιατί δεν εγκλωβίζονται εδώ το καλοκαίρι τα αυτοκίνητα και πάρκι και χώρος πάρκι. Και χώρος προς πέρας, δηλαδή πολλά αυτοκίνητα να ανεβαίνουν και να φεύγουν. Το ωραίο είναι τώρα πάνω στη καινούργια δημοτική αρχή έχει μπει έτσι μεγάλη φορά σε όλη αυτή την κατάσταση και εντάξει εγώ προσωπικά βλέπω πράγματα που γίνονται και είμαι ευχαριστημένος, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Εντάξει, οπότε αυτό για το σταθμό. Μετά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πράγμα που... Αυτό το πάρκινγκ. Πώς να πούμε, πώς και θα φτιάξουμε. Ωραία. Το πιο βασικό είναι το πάρκινγκ, γιατί το καλοκαίρι παρκάρουν όλοι τα γενιάτικα πάνω. Εμείς που είμαστε εδώ, το ζούμε κάθε μέρα. Το πάρκινγκ είναι σημαντικό. Το κομμάτι του πάρκινγκ λοιπόν είναι... Ναι, συγγνώμη, εγώ κοιτάξτε το πάρκινγκ του είπα. Το άλλο κομμάτι, όπως είναι και τα δέντρα μέσα και τα λοιπά, αν θα δεχτούν, αν γίνει μια διαμόρφωση, μια ανάπλαση, ανάπλαση του χώρου, μπορεί να γίνει ένας πεδότυπος, δεύτερος πεδότυπος. Να πάνε εκεί και ο ένας άλλος άνθρωπος ενήλει κατά κάτω σε κάποιο παχτάκι. Αυτό. Το δεκτήριο, εγώ λέω να το... Θα προσπαθήσω να το πάρουμε από τον ΟΣΕ όπως το είχαμε παλιά. Το είχαμε πάρει παλιά, το μισθώναμε ένα τίποτα. Μάλιστα ήταν τότε πρόεδρος συλλόγου ο Γιάννης Οπυρλής. Είχα βγάλει κάποια χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και το είχε συντηρήσει, το είχα δώσει και το είχε συντηρήσει και τα λοιπά. Το χρησιμοποιήσει η Σοφία Εγουρανή, το σύλλογο. Δεν είναι απλά ότι τα κάρτα θα γίνουν και παιδικές χαρές, θα
παιδική χαρά, επειδή πλέον υπάρχει. Άλλο θέλω να πω, παιδιά, πρέπει να κάτι άλλο. Θα είναι περιφρασμένο. Πείτε αυτό που θέλετε, πείτε αυτό που θα κάνουμε. Αυτά λέω και ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι περιφρασμένο και να έχει όρες λειτουργίας. Κοιτάξτε να δείτε, ώρες λειτουργίας μπορούν να μπουν, αλλά να ξέρετε να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τα παιδιά, να τα κλειδώσουμε και να τους βάλεις όλοι. Θα πηδήξουμε και να μπουν μέσα, να παίξουμε, αυτό εξυπακούμε. Κοιτάξτε, ή θα κάνουμε ένα χώρο, θα αναπλάσουμε ένα χώρο, με ό,τι συνεπάγεται, ή το αφήνουμε ως έχει. Ή προτιμάτε να είναι έτσι, ή προτιμάτε να είναι αλλιώς. Όταν κάνεις το ένα, ναι βέβαια, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όρες λειτουργίας, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Βάζουμε σκοπό τώρα εκεί και το πληροφορούμε μόλις έτσι στις θέσεις και πρέπει να τις πέντε. Για τα παιδιά που μου λέει, όλα λειτουργία. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα ηλικία σε σύντομα βράδυ μετά τις δόντες. Εντάξει, θα το δει ο άλλος. Γιατί μένα δεν μιλάει και κανένα σου λέει να στην ηλικία τότε. Για τους έφυγες. Τώρα μην πέφτει. Έτσι μου. Αλήθεια, όταν κάνει αυτό γίνεται κάτι, κάτι άλλο θα περιμένουμε. Εντάξει, στα πλαίσια πάλι. Εντάξει, όταν θα τις λες παιδιά, εσείς τι προτιμάτε, να γίνει ένα πάρκο στο οποίο να αναπτύσσουμε και μια ταμπέλα για τις ώρες της λειτουργίας. Όχι, να γίνει για παιδάκια μικρά, να γίνει παιδική χαρά, να γίνουν αυτά του Θεού. Έτσι ήτανε. Εκεί μεγαλώσατε. Παλιά εκεί είχαμε μπασκέτα. Αλλά τότε ήταν και το λίγο κοντινά. Με την μπασκέτα και τα λοιπά έφυγε σπόρες της παιδιάς του. Διαλύσετε. Και τώρα θα τους πεις να αρχίσουμε. Τώρα το βράδυ έχει να κάνεις και μάτρα. Το θέμα είναι υπάρχουν παιδιά, έτσι να αναρωτηθούμε. Υπάρχουν παιδιά. Εγώ χθες μου πήγα στην παιδική χαρά στο ποτάμι, εδώ στο πλατεία του ποτάμι. Επειδή τα δικά μου τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και δεν πάνε σε αυτή την παιδική χαρά. Έτσι ήταν γεμάτη έτσι. Υπάρχουν πολλά. Και μιλάμε Έτσι κι αλλιώς, απ' τα
Λοιπόν, αυτό έτσι θα σας ενημερώσω. Αυτό είναι το θετικό. Θα έρθουν, θα καθαριστούν αυτά, θα έρθουν στα παιδιά. Με συγχωρείς. Μην γίνεται να... Μην ξέρετε, δεν είμαι καθόλου για τα παιδιά. Δεν είμαι καθόλου παρά. Να γίνει μια διευκρίνηση. Με συγχωρείς. Μάλλον δεν θα είναι παιδική χαρά όπως είναι η πλατεία που έχει την παιδική χαρά. Εικάζω ότι θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι άμεσα συνυφασμένος και θα έχει την ίδια ταυτότητα με την ταυτότητα του σταθμού προκειμένου να τον εκμεταλλευτούν και για κάτι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα είναι μάλλον παιδική χαρά. Έχουν παρέες, ας πούμε, και θα παίζουν. Θα μεγαλώσουμε λίγο. Όπως το σκέφτομαι, γιατί είναι και ο σιδηροδρομικός σταθμός, ας πούμε, κάπως διαφοροποιημένο θα είναι. Θα είναι αρκετά διαφοροποιημένο από ότι δεν θα είναι παιδί. Εγώ είπα ότι έτσι πάρκο, δεν είπα ότι έχει παιδί. Για να είτε, μαζεύω. Ναι, άμα είναι πάρκο, ότι για παιδί, Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε και για τουριστικούς λόγους και μία ταυτότητα για το χωριό εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας με ανταλλαγή υπηρεσία, δηλαδή έχουμε καλέσει μία κοπέλα η οποία θα έρθει αρχές Νοέμβρη, μέσα Νοέμβρη μέχρι μέσα Δεκέμβρη για ένα μήνα στα καλύτερα. Η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα βιντεάκι που να περιγράφει φυσικά έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Αυτή θα τη φιλοξενήσει η Δάφνη. Θα σας τη γνωρίσουμε ποια είναι. Όποιος θέλει να την κεράσει κάτι, να της κάνει ένα τραπέζι, να δεν ξέρω κάτι. Σήκω λίγο τα χρόνια να δουλειάσεις για εσύ. Είναι μια καλύτερα για την επιπίτρια. Θέλει να περάσει κάποιο χρόνο στην περιοχή μας και θα το πούμε και μας φτάσει ένα ιδιαστικό βίντεο. Το πω περιγραφή της περιοχής με ειδικό χωρίς ακμήδης. Με δεύτερη κλίση, η ώρα της εξηγάζει ένα από μεγάλους παράδειγμα. Και είναι η πύρη του ψηλοκάστου. Και πρέπει δικαίωμα του κύριου Ψηλοκάστου, και ο Δήμος, να ασχοληθούμε με την καθαριότητα πρώτα. Ένα παντάκι στην παραλία, πολλά πράγματα τα είναι οπωσδήποτε πρώτα. Γενικά θέλουμε, αυτό θα είναι τώρα ένα... Η στάση Μαργαρίτη, δεν έχει ένα παράδειγμα. Αυτό το πράγμα πράγματα που πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό θα το πούμε στο σύγχρονο. Είναι ένα πείραμα, θα το δοκιμάσουμε τώρα για ένα μήνα, να έρθει η κοπέλα να διευθυνθεί, να πάμε να βοηθούμε να θυμάται. Καταλαβαίνω ότι στο μυαλό όλων... Ναι, κάνω ένα πρόλογο για αυτό για να απαντήσεις.
επειδή καταλαβαίνω το μικρό, το χωριό είναι μικρό, έτσι, είμαστε λίγοι άνθρωποι, υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία όλοι προσπαθούμε, αλλά υπάρχουν κάποιες δικαιοδοσίες, έτσι κάπου τελειώνει κάποιος και μετά αρχίζει κάποιος άλλος. Υπάρχει λοιπόν, όπως είπα και πριν, υπάρχει ο σύλλογος, υπάρχει ο πρόεδρος του χωριού, υπάρχει ο δήμαρχος, υπάρχει η δημοτική αρχή. Έτσι η καθαριότητα δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το σύλλογο. Ο σύλλογος λοιπόν προτείνει πράγματα, εδώ πέρα είναι και η δημοτική αρχή, εδώ είναι και ο πρόεδρος, και έτσι ο πρόεδρος είναι καλύτερα να απαντήσει γι' αυτό. Και όχι ένα σύλλογο. Να απαντήσουμε. Να απαντήσουμε. Βέβαια, ναι. Ένα δρόμο. Κοίταξε, άμα μιλάς συνέχεια δεν γίνεται. Ερώτησες και να απαντήσουμε. Όχι, να απαντήσουμε. Σταμάτα τώρα. Δεν μιλάς απάνω. Δεν μιλάς απάνω, να σου απαντήσω. Για να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα για να... Να σου απαντήσω. Σταμάτα. Λοιπόν, όλοι έχουμε διαπιστώσει εδώ με την καινούργια δημοτική αρχή το μόνο πράγμα που έχουμε δει είναι η καθαριότητα. Τώρα πώς δεν το βλέπετε εσείς δεν το κατάλαβε. Δεν ξέρω, λοιπόν, στάση Μαργαρίτη όταν περνάω δεν ξέρω. Πάλι με τη στάση Μαργαρίτη. Θα την κάνουμε μαρμάρι και τη στάση Μαργαρίτη. Λοιπόν, το χωριό έχει καθαρίσει και καθαρίζει συνέχεια. Ο Δήμος που ανέλαβε δεν έχει ένα μήνα, δεν πατάει και κουμπιά, δεν είναι διάστημα. Λοιπόν, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την επόμενη εβδομάδα, επειδή οι άνθρωποι είχαν βάλει σε προτεραιότητα τις κοινότητες που είχαν αγιοδημήτριδες, είχαν την 28 Οκτωβρίου μέσα από το Ξυλόκαστρο, Παρελάσσι κτλ. Είχαν κάποιες προτεραιότητες. Όλοι δουλεύουμε με προτεραιότητες, έτσι. Από Τρίτη έρχονται τα μηχανήματα εδώ, στη Σιγιά. Είχαν έρθει και πριν οι άνθρωποι και θα συνεχίσουν να τελειώσουν την καθαριότητα. Αλλά μη μας λες για καθαριότητα τώρα. Καθαρίσανε με το που ήρθανε, πήραμε κάδους, αυτόσαμε, δεν γίνεται. Όχι, δηλαδή πριν και πριν. Τα μάτα ρε παιδί, τα προβλήματα, τα μάτα. Τα καθαριότητα τα οποία ήταν μια μεταετία. Δεν μπορούμε να λύσουμε σε ένα μέσα. Γίνονται φοβερά βήματα μπροστά. Και τι θέλετε μέσα σε ένα μήνα να όλα να γίνουν. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Βλάσης είναι ότι συνεχίζοντας λοιπόν ο σύλλογος και δεν θα διαφορετικά τη σκηνή και συνεχίζουμε τώρα, ενώ ο Βλάσης και η καινούργια δημοτική αρχή είναι από το Σαρτέρι και εδώ στα Γιάννηλα, εμείς έχουμε την ίδια πληροφόρηση και την ίδια καλή συνεργασία με τον τοπικό πρόεδρο και την ίδια τοπική αρχή. Αυτά που είπε τα δύο πλάσεις και τα δύο πλάσεις εμείς τα γνωρίζουμε. Έτσι ότι προχωράνε και πρέπει να το ξέρετε αυτό ότι όλα πάνε καλά ας πούμε και προχωράμε. Και γίνεται ειδικά για τα θέματα των σπιτιών γίνεται απανωτές αναρτήσεις και στο site του Δήμου μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό. Λοιπόν, έγινε τώρα μία ερώτηση πάλι για το σταθμό, να την απαντήσουμε κι αυτή. Έτσι, πάλι αυτά έχουν να κάνουν και με το Δήμο και τα πάντα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε πάρει λοιπόν από την αρχή του Φλεβάρη και δόθε είναι από το σπιτάκι του σταθμού και ανατολικότερα. Το σπιτάκι μέχρι τη Βρύση δεν είναι δικό. Το σπιτάκι αυτό, ο ΓΕΟΣΕ, το έχει νοικιάσει σε κάποιον ιδιώτη, σε κάποιον πρώην υπαλλότητα, ένα συνταξιούχο του ΟΣΕ. Εντάξει, αυτό το κάνει ο ΟΣΕ. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε έτσι με ωραίους τρόπους να ζητήσουμε, αλλά ένας τρόπος για να ζητήσεις και να σου πει ο ΟΣΕ ότι εντάξει, αν δεν πάνε εσύ, όταν δείξει το ενοικιαστήριο βέβαια και με τους τρόπους που πρέπει να γίνουν, είναι να δείξουμε ότι το υπόλοιπο κομμάτι που μας έχει ήδη δώσει, όντως κάτι το κάναμε. Δηλαδή τι θα πεις, ας πούμε, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θα σου πει όλες δεν τα κάνεις, δεν σου έχω δώσει το άλλο από το Φλεβάρι. Τι το κάνεις. Άρα λοιπόν, άμα δεν προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι σε αυτά που έχουμε ήδη, πώς θα διεκδικήσουμε και τα παραπάνω, που συναισθηματικά εντάξει καταλαβαίνω ότι τα θέλουμε. Εντάξει, όχι, θα τα πάρουμε, αλλά πρώτα δεν πρέπει να δείξουμε ότι αυτά που έχουμε πρέπει να κάνουμε κάτι. Εντάξει, σωστό. Οπότε απάντησα στην ερώτηση. Άλλα πράγματα.
Για τον πύργο επίσης του Μπέι. Έτσι, στην αρχή λοιπόν της συνάντησης εδώ η κυρία η Μαρία Κίσα έφερε κάποιους πίνακες και μου άρεσε περισσότερο αυτός. Όλοι είναι ωραίοι. Αυτός δείχνει τη Σικιά παλιά. Και εδώ άμα το προσέξετε λίγο, φαίνεται ένα... Με τον πρόεδρο τον Κίσα, τον ιδιοκτήτη του Σκλεπιού, θα προσθέτουν από 50 και υπήρχε και μαγαζί και παλιά. Είναι ο πατέρας του με την Πάρκα, τον Άρατο. Και η Μυσικιά πριν γίνει ο Κούρδος, πριν γίνουν τα... Παλιά. Οπότε το βγουν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία στα παλιά, μα το βγουν. Άμα προσέξετε αυτή τη φωτογραφία, έτσι, το κτίριο που δεσπόζει σε αυτή τη φωτογραφία είναι ο κτίριος του Διαμίλ Μπέι. Αυτός ο κτίριος είναι ανοίξει σε ιδιώτη, ο οποίος δεν το συντηρεί, ενώ έχει τις υποχρεώσεις. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε αυτός ο κτίριος να στηλωθεί, να μην πέσει, να διατηρηθεί. Να κάνουμε ένα πρόλογο να μάθει ο κόσμος και προς τι γίνεται γι' αυτό. Άμα αυτό είναι. Τον είχαμε κάνει διατηρητέο από το 1993. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Συνδρόπουλος που έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα, δηλαδή είναι στην πληροφορία των Βυζαντινών στην πόλη και υπάρχει συνεργασία άμεσα και λοιπά. Προσπαθούμε τώρα το επόμενο στάδιο να γίνει ένα έγκαστρο πάνω να γίνει η ολική διάδοση και την ολική διάδοση είναι ίσο του. Να μην γίνει ολική διάδοση και να πέσει. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Να γίνει ένα έγκαστρο τώρα για να μην διαβοηθεί στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην απολοκλήρωση. Στην απολοκλήρωση του κοινού για να δούμε ότι πάντα στη συνεργασία γιατί αυτά διέρχονται όλα από την εκκλησία που είναι ο Συνδρόμου. Πήγαμε λοιπόν, επισκεφτήκαμε με την Αντιδήμαρχο του Πολιτισμού και το Σύλλογο την υπηρεσία του Νίκου προχθές την Παρασκευή. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξουμε. Ελπίζουμε να τρέξουμε, να επιδοτηθούν και να προχωρήσουν. Αυτή είναι η τώρα τι άλλο. Συντάνε την κρίση. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη, είναι ένα θέμα που έχει μείνει και έχει φτάσει αυτή την κατάσταση. Ο πύργος, προσπαθούμε να το ανατρέψουμε. Αυτό το είχαμε συζητήσει και από πέρσι, ότι έπρεπε να μπει για να μην πέφτει και από πέρσι. Και πέρα, έχουμε ξανακάνει συζήτηση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ίσως να πέσει. Είναι πολύ σημαντική ποια είναι η βούληση, η πολιτική βούληση του Δήμου σε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί όπως πολύ καλά μας το έχει θέσει η κυρία Κασίνη, που είναι η προϊστάμενη της εφορίας στην Κόρινθο, εφορίας αρκετήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν πολλά τέτοια μνημεία, έτσι, οπότε ποια είναι η προτεραιότητα εκεί. Σε επίπεδο εφορίας, επίσης, υπάρχουν πολλά μνημεία τέτοια, οπότε ποια είναι η προτεραιότητα εκεί. Σε επίπεδο Δήμου τώρα, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε νομού, αυτό το μνημείο, ο πύργος, είναι το μοναδικό που υπάρχει στο παραλιακό μέρος. Και εύκολα το βάσουμε. Έτσι. Σε επίπεδο Δήμου ακριβώς και όχι σε νομού, είναι ένα από τα δύο, τρία. Όχι εδώ, το παραλιακό κανένα, είναι και ο πύργος και το Μαγαδέα και άλλο ένας είναι στην Ευρωστήνη. Τρία. Έτσι, δεν έχουν και πολλά πράγματα. Άμα τα αφήσουμε να πέσουμε, θα είμαστε ο μόνος νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος δεν έχει τίποτα. Οπότε, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Άρα, μπορεί λοιπόν σε επίπεδο πανελλαδικό να είναι αλλιώς, αλλά σε επίπεδο τοπικό. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μνημείο για εδώ, για το χωριό, το νούμερο 1,
μαζί με τη βίλα του Κελιάνου βέβαια, αλλά αυτό είναι σημαντικότερο γιατί είναι παλιότερο και έχει πολύ μεγάλη ιστορία για την περιοχή και για το Δήμο. Έτσι. Οπότε, μιλώντας αυτή τη φορά με την καινούργια δημοτική αρχή, προσπαθούμε και έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και για να διασώσουμε, να το διατηρήσουμε σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, να μην καταρρεύσει παραπάνω. Και άμα γίνεται να το αναστηλώσουμε και να έχει και μια χρήση, ας πούμε, που να είναι καλή για όλοι. Όλα αυτά όμως παίρνουν χρόνο. Φανταστείτε, ας πούμε, να ζητήσεις για αυτό το πράγμα από το κράτος επιδότηση, που το κράτος έχει χιλιάδες τέτοια κτίρια να αναστηλώσει. Και είναι η ιδιοκτησία, αυτό είναι το βασικότερο. Όπως και η βίλα. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό λοιπόν για το κτίριο. Προσπαθούμε και γι' αυτό. Εντάξει. Άλλο θέμα. Να κάνουμε ένα μεγαλύτερο πεζοδρόμιο, ούτως ώστε το καλοκαίρι να μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας. Είναι ένα τεράστιο σύλλογο. Ακούω στο σύλλογο να το φτιάξουμε. Λοιπόν, μπορεί να το λέω έτσι, αλλά είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα, έτσι, το οποίο το είχε φέτος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να μην μπορεί να περπατήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπαστούνι, μια μαμά με καρότσι και ένα οτιδήποτε άλλο άτομο, δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσει. Κατά τα συνέπεια πρέπει να κατέβει από τον δρόμο, όπου είναι παρκαρισμένο λίγο μια λεπτό, να τελειώσω τη σκέψη μου και θα φύγω, να κατέβει από τον δρόμο. Στον δρόμο είναι παρκαρισμένο από την λοιπόν. Κάπως λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι, ενώ με τα μαγαζιά, το λέω και αυτό, όχι γιατί δεν θέλω να μπει στα μαγαζιά, αλλά ένα πεζοδρόμιο το οποίο δεν αντέχει τόσο πολύ μεγάλο χώρο να βάλεις τραπέζια και να έχεις μία θέση να περάσεις και οδηγεύοντας ή να πέσεις στην παραλία ή να σου πατήσεις το αυτοκίνητο, νομίζω ότι πρέπει να μπει κάγκελο. Κάποια λογική πρόσθεση σε αυτό. Όχι, ένα κάγκελο, κάγκελο, όπως είναι. Το κάγκελο δεν λέει. Είναι πολύ και το από κάτω. Για το από κάτω μιλάω, για να μην πέσει ο άλλος από κάτω. Ναι, μικρής ακόμη. Όχι, έχει βάλει ο μήκος εκεί ένα κομμάτι. Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα του συλλόγου. Αλλά είναι θέμα του... Αλλά να πει όμως ο Βράσης, γιατί είπαμε... Εάν λειτουργούσαν οι ανακοινώσεις, αν είχαν και ανακοινώσεις, θα ήταν πολύ περισσότερα άτομα. Γιατί όλος ο κόσμος, και φάνηκε από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ο ντόπιος κόσμος και οι Αθηναίοι που έχουν γίνει ντόπιοι και έχουν σπίτια, ήταν όλοι στις εκδηλώσεις, όλοι στην παραλία. Και ήταν κάτι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει στα 50 χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει. Είδα ανθρώπους που δεν έχουν βγει από τα σπίτια τους. Και μπράβο σας και μπράβο στα μαγαζιά, στο σύλλογο, στο Δήμο, που έκαναν τέτοια εκδήλωση, όχι μόνο μία, αλλά ιδίως η τελευταία, που ήταν η γιορτή της Αρδέλας. Είδα ανθρώπους που δεν έχουν δει ποτέ από το σπίτι τους, ήταν όλοι στην παραλία, ήταν το μεγαλύτερο κακό. Και εκεί να εστιάσει ο σύλλογος σε τέτοια πράγματα, σύγχυνα ενημέρωση για να είμαστε περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά θέλω να πει κάποιο βλάσσα. Στι δράσει που έχει προγραμματιστεί το χειμώνα, γιατί το χειμώνα εμεί είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μα. Να πούμε πώ μπορούμε το χειμώνα να βρισκόμαστε. Ωραία. Να πει όμω κάποιο βλάσσα. Έτσι να πούμε. Να παρτίσουμε για τα πεζοδρόμια. Ναι, προγραμματίσαμε για τα πεζοδρόμια. Γιατί θα μονοπολιστεί η συζήτηση. Δεν θα μονοπολιστεί. Εντάξει. Σε τα πεζοδρόμια. Αυτό είναι ένα πάγιο θέμα το οποίο μας απασχολεί τους θερινούς μήνες. Βλέπουν τα μαγαζιά και αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα κτλ. Όντως υπάρχει πρόβλημα
πώς θα περνάνε οι παιδί. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε κάποια σημεία οι μαγαζάτορες εδώ. Θα τους πω να αφήνουν το χώρο ελεύθερο για να μπορεί να περάσει ένα καρότσι, ένα συγκεκριμένο κλπ. Ελεύθερο να περνάει πέρα από αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Σε κάποια σημεία τα οποία είναι μικρό το πεζοδρόμιο, θα δούμε τώρα γιατί τον έλεγχο τον έχει πάρει η κλιματική, δεν τον έχει. Την παλιά που είχαμε ο Δήμος και η κοινότητα στο παλιά. Τώρα λοιπόν θα συζητήσουμε με την κλιματική τι μπορούμε να κάνουμε εάν μπορούμε να επεκταθούμε βόρεια με ξύλινη κατασκευή. Α, αυτό είναι. Με ξύλινη κατασκευή να αναπτύξουμε. Ξύλινες εξέδρες προς τα κάτω, που θα σώσετε το πεζοδρόμιο εδώ που είναι στενό. Θα μεγαλώσει. Τι να κάνει τώρα, τους πούμε μην βγάλεις τραπέζια, θα το καταργήσουμε. Δεν γίνεται. Μόνο έτσι γίνεται. Αν έρθουμε λοιπόν σε συνεργασία και μπορούμε και το κατορθώσουμε αυτό, η διέλευση των πεζών θα είναι πολύ καλύτερη. Θα είναι η άνετη. Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε. Τα μηχανάκια από πού θα πηγαίνουν, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συνάντηση. Θα μας μπουλάνει στο τέλος. Θα μας τρελάνει. Αυτό που είπε ο Νίκος, για τις δράσεις. Τώρα εμείς κλείσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Όχι, θα μας πω για το χειμώνα. Για το χειμώνα. Πέρσι κάναμε μια κίνηση με τα θέατρα. Δεν είχε μεγάλη αφήγηση. Εμείς επιμείναμε, την κάναμε όλη τη χρονιά. Πιστεύουμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόταση από μέρους του λόγου. Δεν είχε την αποδοχή που θα θέλαμε. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αυτή την πρόταση. Θέλατε να την ξανακάνουμε φέτος κάπως διαφοροποιημένη, να μην την κάνουμε καθόλου. Θέλετε να προτείνετε εσείς θέατρα, να πάμε εσείς όμως. Γιατί άμα είναι να τα προτείνουμε εμείς και να μην πηγαίνουμε, αν τα προτείνετε εσείς να πηγαίνουμε. Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο, εντάξει. Εκδρομές. 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 Τελευταία που κάναμε, το είπα στην αρχή αυτό, έτσι. Τελευταία που κάναμε ήταν στο Ισπό. Ήταν πάρα πολύ κουραστική, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να δέξουμε όλο αυτόν τον λόγο. Είπαμε, ωραία, κάτσε να τελειώσει το καταστατικό, το οποίο νομίζαμε ότι θα τελειώσει το Σεπτέμβριο. Και έχουν φτάσει ακόμα και ήταν αλλά δεν θέλουμε εμείς να λέμε τι θα κάνουμε. Θέλουμε και εσείς να λέτε τι θα κάνουμε. Αλλά έχουμε κάτι να κάνουμε. Τόσες εκδρομές το χειμώνα, θα θέλαμε να πάμε και εκεί. Θα θέλαμε και να πάμε και ένα θέατρο. Κάποια στιγμή από κάπου έχω ακούσει μια ιδέα για σινεμά. Εμείς είχαμε μια ιδέα και από πέρσι να κάνουμε μια η οποία αντικαταστάθηκε με το θέατρο. Θέλαμε να κάνουμε μια κίνηση μια φορά το μήνα, ας πούμε, να πηγαίνουμε σινεμά, έτσι απλά, στην Κόρυφο, που έχει σινεμά. Εντάξει, μια φορά το μήνα. Αν γίνεται να συνδυάσουμε να είναι παιδικό και για μεγάλους, δύο φορές παρά, μετά μια φορά θα κερδίσουμε. Η ερώτηση αυτό πάντα που μας απασχολούσε είναι αν αυτό θα γίνει με τα δικά μας αυτοκίνητα ή θα πρέπει να πάμε λίγο μαζί με λεωφορείο. Αυτό θα ήθελα να πω. Προέκυψε βέβαια το με το έλεγχο, αλλά θα μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε και εμείς και άμα το ότι η Ελένα ξεκινάει, σταματά. Μετά τα Χριστούγεννα μην μπορούμε να πάμε για σύντομα, εντάξει, δεν πειράζει. Και μετά κάνουμε και μια τέτοια. Άρα λοιπόν, ναι, τι πειράζει. Όπως είπα, το κάνατε και πέρσι το χειμώνα, η συνεστιάση που γίνεται με
πακέτο κάποιες παραστάσεις και στη συνέχεια είχε την ανάλυση και είπαμε ότι αυτό παιδιά θα είναι πακέτο γιατί έχει την ιδέα ότι το εκπαιδευτικό με το σεμινάριο κοντά και τα λοιπά. Είπαμε όλοι όχι. Μετά ωραία λοιπόν να το καταργήσουμε. Αλλά το σκεφτήκαμε και λέμε δεν πειράζει να μην το καταργήσουμε, να το κάνουμε μεμονωμένα. Το ίδιο πράγμα από κάθε ένα μόνο. Έτσι. Το πάλι δεν είναι αυτό. Οι τιμές που είχαμε επενδύει ήταν πάρα πολύ καλές. Εντάξει. Μπορεί να φαίνεται στο σύνολο ότι ήταν ακριβό. Αλλά μεμονωμένα ήταν πάρα πολύ οικονομικό, έτσι δεν είναι. Ίσως αποτύχαμε στο να εξηγήσουμε ότι οι επόμενες φορές ήταν μεμονωμένες και δεν χρειαζόταν μια δέσμευση. Μπορεί να αποτύχαμε σε αυτό. Γιατί καταλάβατε την πρώτη φορά ότι είναι όλο μαζί. Άρα λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό ήταν πέρσι, φέτος. Έτσι, δηλαδή θα κάνουμε και για την κοπή της πίτας. Και μάλιστα να ξέρετε ότι την κοπή της πίτας επειδή δεν την ονομάσαμε έτσι, αλλά την ονομάσαμε το σπάσιμο του ροδιού. Έτσι, ένας δημοσιογράφος από τις ΔΕΣ που το άκουσε, μας πήρε συνέντευξη, μόνο για το πίτα. Δεν ονομάσαμε το σπάσιμο του ροδιού και όχι Thank you.
κάτι άλλο. Συγγνώμη, επειδή μου αρέσει με κακό, δεν χρειάζεται να μιλάμε και το ταξί μας. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Όποιο θέλει να πει κάτι, α το πει. Εντάξει, δεν είναι. Όπως ο Μπότος και εσάς, λέγοντας ενδιάσονται. Ιστορίζια, ένα κομμάτι εδώ. Παλιά, ιστορικά στοιχεία, από τα κτίρια, από τους άνθρωπους, από τα πάντα, σε συνδυασμό με παλιές φωτογραφίες, με εκθέσεις, αυτό που το λέω, έτσι, ανεξάρτητα από το λοιπόν, που θα αγκαλιάσει τότε τον κόσμο, θα του συγκινήσει και θα διαφερθούμε. Άρα θα θέλατε να κάνουμε μια συγκέντρωση σαν τη σημερινή που να έχει ένα τέτοιο θέμα. Ναι, έτσι. Συγκεντρώσεις. Εδώ πέρα παίρνει, ξέρω εγώ, το μετακό άτομα. Στο ρίζο θα έχει και ο ίδιος, στους ηλικίες επίσης τώρα. Θέλετε να το κάνουμε αυτό, είναι δούμε να χρησιμοποιείτε. Δηλαδή, ένα κομμάτι, να, ο Πάνος, και νομίζω ότι να βοηθήσει και τα νέα, παιδιά μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, όσο μπορούν. Δεν μπορώ να πέρα. Το τελευταίο κομμάτι, στα 10-20 σπίτια, να βρίσκουμε ιστορικά στοιχεία ανθρώπους που ζούσαν, παλιές φωτογραφίες, ανέκδοτες, δηλαδή ανέκδοτες όσον αφορά τις... Έχουμε πολλά να πούμε για τους παράξενους, τους σπανιούς, τους ιδρώτες. Δηλαδή, με μια έκθεση παλιότητας, δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί εγώ επειδή είμαι νεότερος, δεν τα ξέρω. Θα θέλαμε να τα μάθω. Υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρη, γιατί αν περνάμε να γίνει μελέτη όλης της ιδιάς, της ιστορίας και τα λοιπά, δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά έτσι, σπίτια σπίτια, οικογένειες, οικογένειες, γειτονιές, γειτονιές, ακούμε και μια μουσική, ξέρω εγώ, γίνεται και μια φωτογραφίες, κάπως από τη μέρος της βιντεάκι να το κάνει, με τον απαράδοσο να μεταφράσει. Ωραία, ένα απόγευμα καθημερινή. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτά, να το πω γιατί. Καθημερινή είναι κλειστά, δεν εδώ οι άνθρωποι που είναι στην Αθήνα κάθε φορά μας λένε γιατί το κάνετε καθημερινά. Οι άνθρωποι που είναι στα Σαββατοκύριακα δεν είναι στα Σαββατοκύριακα. Οι ντόπιοι φεύγουν στα Σαββατοκύριακα. Και τις καθημερινές. Το χειμώνα και τα Σαββατοκύριακα έρημα, αν δεν είναι γιορτές, το Ιμπρίου, δεν είναι γιορτές, δεν είναι γιορτές, δεν είναι γιορτές, ανάλογα την εποχή. Θέλετε να πούμε το πρώτο από ό,τι θα το κάνουμε. Εδώ, τι, άμα είναι να τα λέμε. Δηλαδή να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο και στο τέλος του πρώτου να πούμε ότι θα κάνουμε το δεύτερο. Έτσι, άρα να πούμε για να μην το αφήσουμε, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Να μην το αφήσουμε μετά, να το κάνουμε τώρα. Να κάνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη συνάντηση. Πότε να την κάνουμε, μας το λίγο. Πότε να την κάνουμε, δεν διαφύσε εδώ, να το ξέρει πότε. Δεν χρειάζεται να διαφύσε. Για ποιο πράγμα, Γιάννη. Σαν να πείτε. Είναι η καλή, το καφίδι. Ναι, είναι 12, 12.
πολύ νωρίς. Το επόμενο. Δηλαδή να έχει να δει. Να γίνει μια πρόκληση. Για πότε λέτε. Ακόμα το Gracias.